Redmi Note 13 5G, πρώτες εντυπώσεις. Γεια σας! Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα multi-culti επεισόδιο. Πριν 3-4 μέρες είχα κάνει το unboxing του Redmi Note 13 5G και πραγματικά πάρα πολλοί φίλοι σας άρεσε, ρωτάτε, είναι καλό να το πάρω και όλα αυτά. Οπότε σήμερα βιάστηκα έτσι να σας πω τις πρώτες μου εντυπώσεις από το κινητό τις λίγες μέρες που το χρησιμοποιώ. Θα ξεκινήσω και με τα πραγματάκια που ξέχασα να σας πω στο unboxing, γιατί εκεί πέρα ενθουσιάστηκα πάρα πολύ με τη θήκη και δεν τα είπα ακριβώς τι έχει το κινητό. Θα πούμε τι ακριβώς έχει το κινητό και θα σας πω την πρώτη μου γνώμη. Τι έχω καταλάβει για το κινητό και αν αξίζει και αν δεν αξίζει. Όσοι φίλοι γουστάρετε, έχω κάνει προφίλ στο Scrooge, από κάτω θα σας έχω το προφίλ μου. Εκεί πέρα μπορείτε να βρείτε τα βιντεάκια που ανεβάζω και αν θέλετε να αγοράσετε το συγκεκριμένο κινητό μέσω του Scrooge, μπορείτε να το αγοράσετε τα δικά μου τα link για να με βοηθήσετε και εμένα. Πραγματικά το Redmi Note 13 5G εμένα μου αρέσει. Δεν είναι τέλειο. Okay. Στο κινητό κοιτάξτε εδώ τα bezel γύρω-γύρω από την οθόνη, πως είναι εδώ πέρα, έχουμε το 12 4G. Κοιτάξτε τα bezel. Πόση διαφορά έχει. Πραγματικά έκανε πολύ καλό upgrade η Xiaomi με αυτό το κινητό. Πίσω το bump της κάμερας. Γενικά πιο κυριλέ κινητό και μου αρέσει αυτό. Στην τιμή που είναι το κινητό τώρα στα 220-230 ευρώ στην έκδοση 8-256 που είσαι κομπλέ, θεωρώ μια ok τιμή για τώρα που είναι φρέσκο το κινητό. Όταν θα πάει και κάτω από τα 200 ευρώ σε ένα μικρό διάστημα, τώρα 1-2 μήνες, 3 μήνες, τέλος πάντων, θεωρώ θα πέσει κάτω και από τα 200 ευρώ, θα το θεωρώ μια πάρα πολύ καλή value for money επιλογή. Υπάρχουν και άλλες επιλογές. Okay? Δεν είναι μόνο αυτό, δεν παίζει μπάλα μόνη της Xiaomi σε αυτή την κατηγορία τιμής, αλλά θα είναι και αυτό μια καλή επιλογή. Και τώρα είναι καλή επιλογή, γιατί αν θες να πάρεις φρέσκο κινητό, πρέπει να πληρώσεις κάτι παραπάνω. Okay? Αν θες όμως να περιμένεις, που εγώ το προτείνω να περιμένεις, πάντα θεωρώ ότι καλό είναι να περιμένεις, αν μπορείς να περιμένεις, παίρνεις ένα πάρα πολύ ωραίο κινητάκι. Πάμε να πούμε τα γύρω-γύρω πρώτα τι έχει το κινητό. Μέσα στη συσκευασία θα βρεις φορτιστή 33 W κομπλέ, θα βρεις το καλώδιο φόρτισης και μεταφοράς δεδομένων, την πάρα πολύ ωραία TPU θηκούλα, η οποία πραγματικά φίλοι μου μ' άφησε πάρα πολύ ευχαριστημένο. Ειλικρινά πάρα πολύ ευχαριστημένο. Δηλαδή είναι μια θηκούλα που δεν θα μπω στη διαδικασία εγώ προσωπικά σαν Αλέξανδρος να δώσω λεφτά να πάρω και άλλη θήκη. Είναι από τις θήκες στο στυλ που μου αρέσουν. TPU, στο χρώμα αυτό δεν θα κυτρινίζει, δεν θα κάνει και πολύ ποιοτική και πολύ ωραία. Δηλαδή είναι μια θηκούλα κομπλέ. Το άλλο που έχει πάνω το κινητό μας είναι μεμβράνη πάνω στην οθόνη, οπότε είσαι κύριος, είσαι ωραίος, δεν χρειάζεται να δώσει λεφτά. Πάμε τώρα στα γύρω-γύρω του κινητού. Κάτι που είχα κάνει λάθος στο unboxing, το κινητό μας έχει ηχείο μόνο από κάτω, το οποίο ο ήχος του είναι αναβαθμισμένος σε σχέση με το παρελθόν και σε σχέση με άλλα mid-range κινητά, μάλλον πιο κάτω από το mid-range. Εδώ η κατηγορία είναι στο ενδιάμεσο low-end και mid-range. Mid-range για μένα είναι Redmi Note 13 Pro, εκείνη για μένα, και Pro Plus, εκείνη τα mid-range. Εδώ είμαστε στα παλιά οικονομικά που είναι λίγο πιο δυνατά, να το πω πολύ απλά. Από κάτω έχει μόνο ηχείο από εδώ, αλλά ο ήχος του είναι αρκετά καλός. Στο review και σε επόμενα επεισόδια θα σας βάλω και ήχους να ακούσετε να κάνετε. Αλλά είναι καλό το ηχείο μας, δεν έχει από πάνω. Έχει Dolby Atmos με τα ακουστικά. Okay. Ο fingerprint sensor είναι σε αυτό εδώ το κουμπί στο power on και power off, που βλέπετε είναι πάρα πολύ γρήγορο. Το βλέπετε, κομπλέ. Volume rocker up and down, εδώ πάτησα το ρολόι. Volume rocker up and down. Αντιπάνω πλευρά έχει το headphone jack για να βάζεις τα ακουστικά σου. Τέλειο. Έχει υπέρυθρες, πάρα πολύ καλό αυτό. Τι σημαίνει υπέρυθρες? Τηλεόραση, κλιματιστικό, ό,τι θέλεις. Με τις υπέρυθρες το ανοίγεις, το κλείνεις, το ρυθμίζεις. Οκ. Okay. Από εδώ μπορεί να φιλοξενήσεις το SIM tray, μπορεί να φιλοξενήσεις μια κάρτα SIM και μια microSD ή δύο κάρτες SIM. Παίρνει microSD, αλλά πρέπει να θυσιάσεις μια κάρτα SIM. Αλλά με 256 GB αποθηκευτικού χώρου, φίλοι μου, θα είσαι πλεονέκτης να θες αποθηκευτικό χώρο. Οκ. Okay. Έχουμε και έναν υπολογιστή. Σιγά-σιγά, όταν μαζευτούν πολλές φωτογραφίες, πολλά τέτοια, τα μεταφέρουμε εκεί πέρα. Τώρα, άλλος μου είχε γράψει τις προάλλες, έχω λέει πάρα πολλές εφαρμογές. Τις χρειάζεσαι όλες? Άμα εγώ μια εφαρμογή έχω στο κινητό μου, τη χρησιμοποιώ μια φορά στα 5 χρόνια, τη χρειάζομαι? Όχι, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Κάτι άλλο που ξέχασα να πω για το κινητό, έχει κανονικά FM ραδιόφωνο. Πάρα πολύ ωραίο. Το άλλο που δεν το έγραφε μέσα εκεί που το παράγγειλα από το Scrooge, έχουμε κανονικά NFC που το, ναι, Dolby Atmos εδώ βλέπετε είναι όταν βάζουμε τα ακουστικά. Το NFC που είναι, κάπου το είδα, εδώ είναι και το NFC, το βλέπετε. Οπότε είναι πλήρως εξοπλισμένο το κινητό μας από όλα αυτά που θέλουμε να έχουμε τριγύρω. Ραδιόφωνο, υπέρυθρες, SD κάρτα, NFC, τα έχει όλα. Τώρα, στην καθημερινή χρήση το κινητό είναι καλό. Έχει έναν επεξεργαστή πάνω του Dimensity 6680, ο οποίος έχει ένα τούτο σκορ γύρω στις 420-440.000 σκορ, το οποίο είναι αρκετό για να έχεις ένα
κινητό που δουλεύει καλά. Δεν είναι ένα κινητό, παρότι λες ρε παιδί μου, έχει 400.000 αν τούτο σκορ, παιδί μου. Είχα το προηγούμενο, π.χ. πριν ήμουνα με ένα κινητό 200.000 αν τούτο σκορ, πριν 3-4 χρόνια τέλος πάντων. Θα πάρω αυτό, θα παίζω τα παιχνιδάκια μου, θα το ψοφήσω. Παίζει παιχνιδάκια. Οκ, αλλά δεν είναι αυτή ο στόχος του. Δεν είναι, είναι ένα κινητό που τα κάνει όλα καλά, αλλά δεν είναι ένα κινητό για βαρύ gaming. Άμα θες βαρύ gaming, θα πας σε κάτι καλύτερο. Έτσι μας τα έχουν κάνει πλέον. Όλα τα παιχνίδια, οι εφαρμογές έχουν, όσο περνάνε τα χρόνια, έχουν παραπάνω απαιτήσεις. Το νιώθω το κινητό ότι έχει ένα ψιλομάγκωμα. Δηλαδή, θα μπω στο YouTube, θα βγω, κάνει. Δεν κολλάει, σε καμιά περίπτωση δεν κολλάει. Απλά ρε παιδί μου, δεν το νιώθω τόσο smooth όσο νιώθω το Realme C67 που έχει πιο αδύναμο επεξεργαστή από εδώ πέρα. Δεν το νιώθω τόσο smooth, να το πω πολύ απλά. Λίγο το λογισμικό φταίει. Δεν φταίει ο επεξεργαστής. Ο επεξεργαστής θεωρώ ότι είναι κομπλέ. Τι άλλο θέλω να πούμε για το κινητό. Το κακό είναι ότι έχουμε ακόμα Android 13, που άλλα κινητά ίδιας κατηγορίας τιμής που είναι φρέσκα έχουν Android 14. Οκ. Έχει MIUI 14 πάνω. Δεν βρήκα κανένα κόλλημα τρελό. Το κινητό δουλεύει καλά, δεν βρήκα κάτι, αλλά αυτό το. Δηλαδή, εγώ πώς θα χρησιμοποιώ τα κινητά για να σας πω ότι ρε παιδί μου κολλάει ή δεν κολλάει. Έχω πάνω τις ρυθμίσεις μου, βλέπετε εδώ το Instagram μου, το YouTube μου, το κανάλι τέλος πάντων, το email μου, τα έχω βάλει όλα, το Scrooge τέλος πάντων, τα email, τα έχω βάλει πάνω. Μετά από 2-3 ώρες που μπαίνω, βγαίνω, θα μπω εδώ, θα μπω στο YouTube, θα μπω στο κανάλι, θα μπω στο Instagram, θα βγω στο YouTube, θα μπω στο Scrooge, θα βγω, θα κάνω το email από εδώ από εκεί, εκεί βλέπω το κινητό πώς θα πάει. Τώρα να μπω εδώ τέλος πάντων. Στις ρυθμίσεις να βγω, γρήγορα το κάνει. Αλλά μετά από μία ώρα, μετά από δύο ώρες που θα έχει ανεβάσει και θερμοκρασία, θα το έχω ζωρίσει και λίγο, εκεί καταλαβαίνω το κινητό αν αντιδράει σωστά. Αλλά σαν πρώτη εντύπωση είμαστε κομπλέ. Και 8 GB RAM και 256 GB αποθηκευτικού χώρου, είμαστε πάρα πολύ καλά. Πολύ ωραία οθονίτσα, η AMOLED 120 Hz στις 6,67 inches Full HD Plus Analysis, Gorilla Glass 5 τζαμάκια πάνω το κινητό. Κομπλέ, δηλαδή τα χαρακτηριστικά του κινητού, και αυτό είναι το καλό με τη Xiaomi, είναι δυνατά. Στο λογισμικό μας τα χαλάει, φίλοι μου. Στο λογισμικό μας τα χαλάει. Οκ. Η οθόνη, παρότι μέσα γράφει ότι είναι πιο φωτεινή, είναι στα 1000 nits φωτεινότητα, μπορεί και παραπάνω σε σχέση με το παρελθόν, δεν την νιώθω τόσο φωτεινή. Δεν έχω βγει έξω να το δοκιμάσω, γιατί έβρεχε, έκανε ράνε, δεν είχα αυτή τη δυνατότητα, γι' αυτό είναι οι πρώτες εντυπώσεις. Αλλά μέσα στο σπίτι το κινητό το χρησιμοποιώ, βλέπετε εδώ πέρα, το κινητό το χρησιμοποιώ σε πιο μεγάλη ένταση της φωτεινότητας σε σχέση με τα άλλα κινητά που χρησιμοποιώ μέσα στο σπίτι. Αυτό κάτι μου δείχνει ότι δεν είναι τόσο φωτεινή η οθόνη, αλλά είναι πάρα πολύ ποιοτική για την κατηγορία τιμής. Έχεις AMOLED οθόνη, Always on Screen Display, έχεις μια πολύ ποιοτική οθόνη με ωραία μαύρα, καλή οθονίτσα. Είναι μια πολύ καλή οθονίτσα για ένα κινητό των 200 έτσι, ευρώ. Είπαμε για τον επεξεργαστή, είπαμε για την οθόνη, τα πρώτα έτσι τα απλά. Στο θέμα της κάμερας, και εκεί πέρα έμεινα ευχαριστημένος, 1x, 2x, 3x και 0,6 το Ultra Wide. Γενικά καλές καμερούλες, δεν είναι κάτι το σπουδαίο, οι 108 MP που το παρουσιάζουν τέλος πάντων. Είναι καλύτερο σε σχέση με το Redmi Note 12 4G που μπορώ να πω, ρε παιδί μου, είναι το επόμενο μοντέλο, εννοείται. Αλλά η κάμερα δεν είναι κάτι το wow. Έχει μια τίμια, αξιοπρεπέστατη κάμερα, να βγάλεις, ρε παιδί μου, μια φωτογραφία που είσαι έξω, να βγάλουμε, δηλαδή, ρε παιδί μου, εδώ πέρα τη θήκη. Τα αποτελέσματα είναι καλά, και αυτό που μου αρέσει με το λογισμικό της Xiaomi είναι ότι οι φωτογραφίες είναι, τα χρώματά τους είναι αρκετά κοντά σε αυτό που βλέπει και το μάτι, το οποίο είναι καλό. Αρνητικό που έχει και αυτό το κινητό, όπως και άλλα κινητά σε αυτήν την κατηγορία τιμής, είναι ότι τραβάνε βίντεο 1080p μέχρι 30fps, το οποίο το θεωρώ χαζομάρα. Έχεις ένα καλό κινητάκι με καλούτσικη καμερούλα, οκ, επεξεργαστή, γιατί να μην τραβάς και 1080p 60fps. Θα μου πεις, τι το θέλω, βίντεο κλιπ θα τραβήξω? Όχι, αλλά ρε παιδί μου, θες ένα βιντεάκι που θα τραβήξεις κάπου που θα πας να έχει λίγο καλύτερη ποιότητα. 30fps είναι λίγα. Οκ, αυτά και με την καμερούλα. Στο θέμα τώρα της μπαταρίας, όπως είπαμε, 5.000 mAh μπαταρία, 33W γρήγορος φορτιστής. Αυτά που διάβασα και από τεστ και από τις 2-3 φορτίσεις που το έχω κάνει εγώ, μάλλον 2 φορτίσεις που το έχω κάνει εγώ το κινητό τις μέρες που το έχω. Και γενικά, φίλοι μου, μια συμβουλή. Πολλοί φίλοι μου γράφετε για κινητά που αγοράσατε, μου λέει ο άλλος το πήρε το κινητό, το έχω 3 μέρες και η μπαταρία δεν κάνει τίποτα. Για να καταλάβεις ενός κινητού την αυτονομία και πόσο καλά συμπεριφέρει την μπαταρία. Εντάξει, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το λογισμικό που έχει εκείνη τη στιγμή, οκ, αλλά πρέπει η μπαταρία να κάνει 4-5 κύκλους φόρτισης, ξεφόρτισης για να μπει στα κανονικά της έτσι επίπεδα. Από τα πρώτα πράγματα που έχω καταλάβει εγώ για την μπαταρία και σε σχέση με αυτά που έχω διαβάσει σε διάφορα έτσι forum και σε διάφορα έτσι reviews που έχουν κάνει κανονικά κανάλια και κανονικά site, όχι
διαφημιζόμενα, τέλος πάντων, το κινητό μας δεν έχει καμιά wow αυτονομία. Είναι στο μέσο όρο. Άλλα κινητά με 5.000 mAh μπαταρία έχουν καλύτερη αυτονομία. Αυτό είναι ο βασικός λόγος, είναι ο επεξεργαστής, ο Dimensity. Καλός ή κακός, εγώ, φίλοι μου, χρησιμοποιώ Dimensity επεξεργαστή και στο Vivo έχω Dimensity επεξεργαστή. Μου αρέσουνε, αλλά στα ίδια κυβικά Dimensity με Snapdragon επεξεργαστή, ο Snapdragon έχει μια κατά κάτι και λίγο καλύτερη αυτονομία. Σε ταχύτητα και σε δυνατότητες είναι κοντά, είναι περίπου το ίδιο μοντέλο, έχει τις ίδιες έτσι δυνατότητες, είναι το ίδιο δυνατό, αλλά σε θέση, σε θέμα αυτονομίας, η Dimensity είναι πιο κάτω, καλός ή κακός, κακά τα ψέματα, αυτή είναι η αλήθεια. Οπότε, για τους φίλους που βιάζονται και δεν περιμένουν να βγάλω το συνολικό μου έτσι review για το κινητό, γι' αυτό το έκανα το βιντεάκι το σημερινό. Όπως σας είπα από κάτω, στο Scrooge είναι στα 220-230, η έκδοση 8-256. Ωραίο κινητάκι, ωραίο design, μου άρεσε πάρα πολύ. Καλή οθονίτσα, όπως είπα, το θέμα με τη φωτεινότητα, είπα για τον επεξεργαστή, είπα για την αυτονομία, για την μπαταρία, όλα. Είναι ένα κομπλέ κινητάκι, πραγματικά κομπλέ. Δεν θα σε τρελάνει, θα πεις ρε παιδί μου, πω τι πήρα, αλλά με το design και με όλα αυτά είναι πάρα πολύ καλό. Το θεωρώ μια καλή επιλογή στα 220-230 ευρώ, που θα πέσει κι άλλο η τιμή του το επόμενο διάστημα, τους επόμενους μήνες, μέχρι το Πάσχα π.χ. Θεωρώ ότι θα πάει μέχρι τα 200 ευρώ. Το θεωρώ μια πάρα πολύ καλή επιλογή, αν θέλεις να παραμείνεις στα Xiaomi. Αν δεν θες να παραμείνεις στα Xiaomi, υπάρχουν και άλλες επιλογές, φίλοι μου. Πάνε δες Motorola, πάνε δες Realme. Το προτείνω αυτό. Δηλαδή, γενικά, μην είστε κολλημένοι με εταιρείες. Δεν και καλά, έχω 15 χρόνια Xiaomi ή 10 χρόνια Xiaomi ή 5 κινητά συνεχόμενα Xiaomi. Μπες και σε άλλες εταιρείες. Δες τι παίζει και σε άλλες εταιρείες. Μπορεί να μείνεις πιο ευχαριστημένος. Δεν σου λέω εγώ ότι το Xiaomi δεν είναι καλό, αλλά μπορεί από μια άλλη εταιρεία να πάρεις κάτι άλλο παραπάνω που θα σου αρέσει περισσότερο σε σχέση με αυτό που είχες τώρα. Οπότε, φίλοι μου, αυτά έτσι με τις γρήγορες πρώτες εντυπώσεις με το Xiaomi Redmi Note 5G, όπως το λέει εδώ. Το κινητάκι είναι πάρα πολύ ωραίο, όπως είπα, στο θέμα design και κρατήματος και όλα αυτά. Ελαφρύ, λεπτό, ωραίο και μου άρεσε πάρα πολύ σαν πρώτες έτσι εντυπώσεις το κινητό. Οπότε τα λέμε σε ένα επόμενο επεισόδιο, φίλοι μου. Bye bye!